Ναι, να προσευχόμαστε, γιατί σωστό. Κοιτάξτε, ζητάμε καλούς ιερείς και φαίνεται λογικό, λέμε δεν έχουμε καλούς ποιμένες. Αλλά ξέρετε τι έλεγε ένας άνθρωπος έτσι του Θεού στις γυναίκες που κάνουν παράπονα γιατί δεν έχουμε καλούς ιερείς? Ξέρετε τους απάντησε? Γεννήστε τους. Εσείς οι μανάδες, οι γυναίκες, γεννήστε τους. Από πού θα μπουν οι καλοί ιερείς? Από εσάς, από τις καλές χριστιανικές οικογένειες. Αλλά βλέπετε πόσοι, ας πούμε, πατεράδες και μανάδες βάζουν στο στόχο τη ζωή τους, ας πούμε, να κάνουν τα παιδιά τους καλούς ιερείς ή καλές μοναχές, ας πούμε, τις κοπέλες, ή καλές πρεσβυτέρες. Γιατί για να γίνει μια γυναίκα πρεσβυτέρα, έτσι πρέπει να έχει και καθαρότητα, να έχει παρθενία. Αλλά δεν μπορεί να γίνει πρεσβυτέρα, όπως και ο παπάς. Για να γίνει παπάς, θα πρέπει να έχει φυλάξει την καθαρότητά του. Και η καθαρότητα, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο στο σώμα, είναι και στην ψυχή. Χρειάζεται δηλαδή καλλιέργεια σε βάθος. Αλλά πού να την βρούμε αυτή την καλλιέργεια όταν οι γονείς δεν την έχουν? Καταλάβατε, από εκεί ξεκινάει το λάθος, ας πούμε, από εμάς τους ίδιους, το λαό δηλαδή. Έτσι, από τον ευσεβή λαό θα βγουν, ας πούμε, οι καλοί ιερείς και οι καλοί αρχιερείς. Βλέπετε, σήμερα έχουμε τον οικουμενισμό στην εκκλησία μας, έτσι, που είναι πανέρεση, δεν είναι μικρή αίρεση, είναι η αίρεση των αιρέσεων, έχει όλες αιρέσεις μέσα ο οικουμενισμός. Και οι αρχιερείς, δυστυχώς, και οι πατριάρχες μας, οι περισσότεροι είναι οικουμενιστές, στη συντριπτική πλειοψηφία. Και κανένας δεν μιλάει για την ταυτότητα. Ναι. Αν όμως, ας πούμε, εσείς οι ευσεβείς, ας πούμε, απλοί άνθρωποι του λαού, φτιάξετε καλά παιδιά, αυτοί θα πάρουν τη θέση τους αύριο. Και θα γίνει ανατροπή. Και θα έχουμε μια αναγέννηση στην Εκκλησία. Αυτό είναι η ελπίδα μας. Γιατί αυτοί πόσα θα ζήσουν, θα πάνε ακόμα 10-20 ώρα, θα πεθάνουν. Οι επόμενοι τι θα είναι? Από εμάς εξαρτάται. Από εσάς δηλαδή, από το λαό. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Παΐσιος, έλεγε να φτιάξουμε, λέει, πνευματικές βάσεις. Μια πνευματική βάση, ας πούμε, είναι μια χριστιανική οικογένεια. Ξέρετε, σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Να έχουμε χριστιανικές οικογένειες μέσα στο λαό, μέσα στο εκκλησίασμα, οι οποίες θα μας δώσουν ευσεβή παιδιά, αγόρια και κορίτσα. Τα αγόρια θα γίνουν ιερείς, θα γίνουν αρχιερείς, θα γίνουν μοναχοί, ιερομόναχοι. Οι κοπέλες θα γίνουν πρεσβυτέρες, θα γίνουν μοναχές ή θα γίνουν καλές μητέρες. Και θα δώσουν και καλά παιδιά μετά στην εκκλησία. Και έτσι θα γίνει αναγέννηση. Πώς θα γίνει η αναγέννηση αλλιώς? Έτσι μαγικά θα μας στείλει ο Θεός από τον ουρανό κανένα καλό αρχιερέα ή κανένα καλό ιερέα? Από το κακό στη χειρότερο θα πηγαίνουμε. Γιατί βλέπετε όλοι οι γονείς λένε το παιδί μου να γίνει καλός γιατρός, να γίνει καλός δικηγόρος, να γίνει καλός επιχειρηματίας, να κάνει πολλά λεφτά, και αυτά τα περνάνε στα παιδιά ως ιδανικά. Και κανένα τα παιδιά δεν σκέφτεται να γίνει ιερέας, ας πούμε. Άμα είναι κανένα λίγο λυψό, λέει να το κάνουμε παπά αυτό γιατί θα πεθάνει της πείνας, ας πούμε, αλλιώς. Ενώ ο παπάς θα ζήσει, ας πούμε, κάτι θα του δίνει ο κόσμος. Αυτό δεν είναι, αυτό κυριαρχεί. Μετά κάνουμε παράπονα γιατί δεν έχουμε καλούς ιερείς. Μα πώς θα τους έχεις? Από εμάς εξαρτάται επομένως.